Σήμερα πάντως, προπαραμονή Χριστουγέννων, στους δρόμους και κυρίως στις εμπορικές περιοχές, τίποτα δεν θυμίζει lockdown. Πάμε πρώτα να δούμε τις εικόνες από τον Κηφισό. Μιχάλης Τεζάρης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μιχάλη. Σε lockdown όπως αυτή που βιώνουμε, συναντούν όσοι κινούνται στους δρόμους της Αττικής. Η εικόνα που βλέπουμε είναι ενδεικτική. Βρισκόμαστε με την κάμερα του Sky στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού, όπου όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, όπως και στο καθοδικό ρεύμα, υπάρχει αυξημένη κίνηση. Μάλιστα, στο καθοδικό ρεύμα, όπως βλέπετε αριστερά στις οθόνες σας, έχει δημιουργηθεί confusion λόγω ενός τροχαίου ατυχήματος. Είναι χαρακτηριστικό πως δεν είναι μόνο εδώ η αυξημένη κίνηση, αλλά και στην Κηφισία, όπου υπάρχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση, και στους δρόμους γύρω από τον Πειραιά και στο κέντρο της πόλης. Αξίζει επίσης παράλληλα να πούμε πως οι άνδρες τροχέας βγήκαν σε κεντρικά σημεία όπως είναι στο Κίλτο λόγου χάρη, προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία λόγω του αυξημένου όγκου. Κοιτάξτε εδώ τι ακριβώς συμβαίνει, και αυτή η εικόνα σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει lockdown. Αυτό είναι προβληματίζει στους αστυνομικούς που θα αυξήσουν τα κλιμάκια των ελέγχων, καθώς όπως καταλαβαίνουμε αύριο η μέρα Ρεβεγιών ανησυχεί ιδιαίτερα, όπως βέβαια θα δούμε και στη συνέχεια. Το θετικό, αν υπάρχει κάποιο θετικό, είναι πως είναι εμφανώς μειωμένη κίνηση στα διόδια. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία που έχουμε από την για την Κόρινθο έχουν βγει φέτος σήμερα μόλις 8.000 οχήματα έναντι 18.000 πέρσι την ίδια ημέρα. Ενώ από Αφίδες είναι μειωμένη κίνηση τουλάχιστον 8.000 οχήματα. Θα τα δούμε και σε λίγο στα διόδια, να δούμε και αυτοί που φεύγουν με ποια αιτιολογία φεύγουν. Θα πάμε όμως πρώτα στο κέντρο της Αθήνας, να δούμε εικόνες από εκεί. Η Έλλη Κασόλη με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση σήμερα η Αθήνα, Έλλη. Ναι, σε ακριβώς δύο μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, και ενώ βρισκόμαστε υπό καθεστώς lockdown, μπορούμε να πούμε ότι το κέντρο της Αθήνας έχει πλημμυρίσει από κόσμο. Βλέπετε τώρα και την αρκετή κίνηση που υπάρχει. Τα αυτοκίνητα έχουν δημιουργήσει μια μικρή ουρά. Κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Κυρίως αυτό έχει σχηματιστεί από τα αυτοκίνητα που κατεβαίνουν από τη Βασιλίσσης Σοφίας. Κινούνται λοιπόν με χαμηλές ταχύτητες, και είναι μια εικόνα που τη βλέπουμε από νωρίς το πρωί στο κέντρο της πόλης. Είναι προφανώς και τα τελευταία ψώνια που θέλει να κάνει ο κόσμος. Η αγορά λειτουργεί, εν πάση περιπτώσει, όπως λειτουργεί μέσω του Click Away. Υπάρχουν και τα μαγαζιά για την τροφοδοσία, για το γιορτινό τραπέζι, όπως θα το κάνουμε, εν πάση περιπτώσει, φέτος. Και όλα αυτά συντελούν στην αύξηση της κίνησης, όπως την καταγράφουμε τις τελευταίες ώρες. Έλλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε λίγο θα έρθουμε και πάλι σε εσένα για να πάρουμε γιορτινό άρωμα αυτή τη φορά. Για πάμε τώρα και στα διόδια της Ελευσίνας και το Μίλτο Σακελάρη, να δούμε πώς είναι εκεί τα πράγματα. Μίλτο. Δεν υπάρχει αυτοκίνητο ΣΥΑ το οποίο να φτάνει εδώ σε αυτό το σημείο και να μην ελέγχεται από τους αστυνομικούς. Βλέπετε την εικόνα, μιλάει από μόνη της. Πάνω από 5 αστυνομικοί έχουν βγει στη μέση της Εθνικής, έχουν κόψει το δρόμο στα 2. Και ελέγχονται όλοι δηλαδή. Όλοι. Δεν υπάρχει κανένα αυτοκίνητο το οποίο θα περάσει από εδώ χωρίς να ελεγχθεί, χωρίς να το σταματήσουν οι αστυνομικοί. Ζητούν απευθείας βεβαίωση μετακίνησης. Οι περισσότεροι οι οποίοι περνούν, όπως μας λένε τουλάχιστον από τα έως τώρα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, είναι άνθρωποι οι οποίοι είτε έχουν βεβαίωση για μάζεμα για τις ελιές τους, ή οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μόνιμη κατοικία στην επαρχία και μπορούν με αυτόν τον τρόπο να βγουν εκτός Αττικής. Παράλληλα, να πούμε πως οι αστυνομικοί θα συνεχίσουν τους ελέγχους καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Μας είπαν ότι έχουν ξεκάθαρες εντολές να μην περάσει ΣΥΑ κανένα αυτοκίνητο, να μην περάσει κανένας ο οποίος θα βγει εκτός Αττικής χωρίς να έχει κάποιο νόμιμο λόγο. Φυσικά, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν τις επόμενες ώρες, όπως επίσης και τις επόμενες ημέρες θα αυξάνονται όσο πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα. Σε ευχαριστούμε, Μίλτο, πολύ και εσένα. Τα φετινά Χριστούγεννα θα τα περάσουμε με περιοριστικά μέτρα, λοιπόν, αυστηρούς αστυνομικούς ελέγχους, απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 10 το βράδυ και χωρίς κάλαντα.